διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή». Είναι η γνωστή εκπομπή «Πράσινη Γραμμή». Στο μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος από την Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού του ΕΠΑΜ. Μαζί μου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γρίβα. Στην παρέα μας και στον ήχο είναι σήμερα ο Βασίλης ο Καραμπάτσας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε, σημαντικές εξελίξεις που και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπτωματικά και διόλου τυχαία, όλες τους αγγίζουν ζητήματα στενού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος που μας αφορούν. Και κύριε Γρίβα, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι υπάρχει Τουρκία, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ανάγκη, ενδεχομένως και δυνατότητα να ξανακάνουμε και πάλι κουβέντα για εξοπλισμούς, ναι. Σε μια εποχή βεβαίως όπου η Τουρκία επιδίδεται σε μια πραγματικά εξοπλιστική καταιγίδα αναφορικά με τα συνολικότερα σχέδιά της για την ευρύτερη περιοχή. Πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό από το πουθενά? Υπάρχει λόγος που ανακύπτει τέτοιο ζήτημα? Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να αναζητήσουμε πίσω από την είδηση? Κοιτάξτε, εγώ το έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλες φορές. Δεν βλέπω στον άμεσο χρονικό ορίζοντα σοβαρή στρατιωτική απειλή από πλευρά της Άγκυρας. Βέβαια, εξαιρώντας την περίπτωση του ατυχήματος, η οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο ασταθές και εύθραυστο ελληνοτουρκικό σύστημα. Προσωπική μου επιλογή είναι ότι η Τουρκία κάνει περισσότερο θεατρινισμούς παρά σκοπεύει πράγματι να προβεί σε κάποια σοβαρή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, γιατί ακριβώς είναι σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Το είπαμε και την περασμένη φορά. Οι ένοπλες της δυνάμεις δεν είναι στα καλύτερά τους, για την ακρίβεια έχουν τρομακτικά προβλήματα, πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν οι ελληνικές αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η Τουρκία, έχουμε πει, θέλει να εξελιχθεί σε μια δύναμη, όχι μόνο τοπική, μια ευρασιατική δύναμη, και έτσι, και για να παραφράσουμε λίγο την ιστορική ρίση, μια μεγάλη δύναμη δεν αρκεί να είναι, πρέπει και να φαίνεται. Και για να φαίνεται, ειδικά μια τέτοιου είδους δύναμη, πρέπει, σαν την Τουρκία, όπως αυτή που φιλοδοξεί να γίνει, πρέπει να έχει και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα με οπλικά συστήματα σύμβολα που να αποδεικνύουν το κύρος και το μεγαλείο της, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό σκοπεύει να πάρει αεροπλάνο φόρο, γι' αυτό έχει αυτό το τεράστιο ναυπηγικό πρόγραμμα. Γι' αυτό παίρνει τα οπλικά συστήματα, θέλει να κατασκευάσει αεροπλάνα, βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Αυτό πράγματι θα πρέπει να μας βάλει σε πολύ μεγάλες σκέψεις, και να πάρει και μαχητικά αεροσκάφη τα F-35, τα stealth, τα πέμπτης γενεάς. Για τα οποία F-35 άνοιξε ζήτημα και ο κύριος Καμένος. Και εγώ, τέλος πάντων, και άλλοι που γνωρίζουν έτσι πολύ καλύτερα από μένα τα αεροπορικά θέματα, είναι ένα αμφιλεγόμενο αεροπλάνο, μια αμφιλεγόμενη πλατφόρμα. Πάρα πολύ ακριβή, πάρα πολύ ακριβή. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν ότι καλύτερο για την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει στις ελληνικές συνθήκες. Σίγουρα δεν είναι το μέσον που θα αντιμετωπίσει τα F-35. Δεν αντιμετωπίζουμε ένα αεροσκάφος stealth με ένα άλλο stealth, να το πούμε πολύ απλά. Οι ικανότητες του αυτές να μην εντοπίζεται είναι άκρως αμφισβητήσιμες. Υπάρχουν αντίμετρα και στο μέλλον θα υπάρχουν πολύ περισσότερα, και δυστυχώς μπορεί να εξελιχθεί για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αυτή την εποχή των πολύ ισχνών αγελάδων, των ισχνοτάτων αγελάδων, σε ένα είδος ασύμετρης απειλής, αν μου επιτρέπετε όρος, υπό την έννοια ότι αν δώσουμε πράγματι ένα ποσό της τάξης των 2-3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί για τέτοια ποσά μιλάμε, για να πάρουμε 20-30 αεροπλάνα, τότε θα έχουμε ένα οπλικό σύστημα φετίχ στην κορυφή της πυραμίδας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, και κάτω όμως θα έχουμε πολύ περισσότερες περικοπές, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό πρόβλημα, να επιδεινωθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Χώρια που εκεί ο ελληνικός λαός, ειδικά αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να δει με ιδιαίτερα καλό μάτι το να δοθούν τόσα πολλά χρήματα
ως δωρεά ουσιαστικά στην, στην Αμερικανική αεροδιστημική βιομηχανία. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι καλύτερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπήρξε μια θετική εξέλιξη σήμερα, μάλιστα, που από ό,τι φαίνεται φεύγει το αίτημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την δωρεάν παραχώρηση 60 ή 70 ελικοπτέρων, αναγνωριστικών επιθετικών ελικοπτέρων Kiowa Warrior, τα οποία είναι στον Αμερικανικό στρατό, δουλεύανε μαζί με τα μαχητικά ελικόπτερα Apache. Είναι εξαιρετικά οπλικά συστήματα, ειδικά για το ελληνοτουρκικό σύστημα. Μαζί με τα ελληνικά Apache μπορούν να φτιάξουν μια πολύ αξιόπιστη δύναμη μάχης και για το μέτωπο του Εύρου και για να δημιουργήσουν έτσι ευέλικτα πακέτα ταχείας αντίδρασης για τα ελληνικά νησιά, σε περίπτωση που οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θέλουν να κάνουν κάποιο ευνηδιαστικό μίνι υπέρθερμο επεισόδιο. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Πιστώνεται και στη σημερινή κυβέρνηση φυσικά και στην, στις προηγούμενες ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων που το παλέψανε, και κατά κάποιο τρόπο είναι στον αντίποδα της συζήτησης για τα F-35. Εδώ μιλάμε για ένα απλό οπλικό σύστημα, πάρα πολύ φτηνό συντήρησή του, το οποίο το παίρνουμε δωρεάν πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω όμως δυστυχώς λείπει στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα, που θα έπρεπε να είναι πολύ ανεπτυγμένο, το θεμελιώδες οπλικό σύστημα, το οποίο είναι η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Ξεκινάμε από αυτό δηλαδή. Να σκεφτούμε ποιοι είμαστε, ποιο είναι το είδος της απειλής, να διαμορφώσουμε δηλαδή ένα στράτευμα και μια πολεμική φιλοσοφία και κατά συνέπεια και κάποια τις όποιες εξοπλιστικές μας προσπάθειες βασισμένες στις δικές μας αντιλήψεις, στις δικές μας ανάγκες και στις δικές μας δυνατότητες. Και όχι να οδηγούμεθα σε εσπευσμένες, βεβιασμένες αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων, συστημάτων φετίχ, να το πούμε ξανά, που πιθανώς, εκτός ότι δεν έχουν καλή σχέση κόστους προς απόδοση, να μην ταιριάζουν καθ' ολοκληρίαν με τις δικές μας ανάγκες, όπως είναι τα μαχητικά, τα πέμπτης γενεάς, τα F-35. Κάνετε πολύ καλά και το θέτετε, και με την ευκαιρία να πούμε και το εξής. Εμείς βέβαια δεν είμαστε εδώ για να επιχειρούμε να υποτιμήσουμε κινήσεις που σε επιχειρησιακό επίπεδο μπορούν να έχουν και το νόημά τους. Ωστόσο, ήθελα να θέσω και την εξής πλευρά, που ενδεχομένως έχει νόημα να την συνεκτιμήσει κανένας στο συνολικότερο συλλογισμό που μπορεί να κάνει και σε συνολικότερη απόπειρα που κάνει αντικειμενικά, προκειμένου να αξιολογήσει αυτές τις κινήσεις και αυτούς τους χειρισμούς. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει στη βάση όσων επιχείρησε να δημοσιοποιήσει με την παρέμβασή του ο κύριος Καμένος κάποια εξαίρεση, κάποια αν θέλετε παραχώρηση σε επίπεδο δημοσιονομικό. Αλλά ωστόσο προσωπικά δεν είμαι πεισμένος ότι όλη αυτή η κουβέντα που ξεκίνησε με αφορμή κυρίως το F-35 πατάει πάνω σε οποιαδήποτε επιχειρησιακού τύπου ανάγκη, ή αν πρόκειται για μια εναλλακτική προσέγγιση μιας ακόμη επιχείρησης business, και το διαχωρίζω και έχοντας πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει όρος, τον χρησιμοποιώ, διότι τα F-35 είναι ένα οπλικό σύστημα του οποίου τη διάθεση την έχει αναλάβει απευθείας όχι η κατασκευάστρια εταιρεία αλλά η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση. Στη συμπαραγωγή τους η Τουρκία συμμετέχει, και αυτό ίσως είναι δύο πλευρές που κανείς πρέπει να πάρει υπόψη του, διότι μιλάμε ότι αυτό το ζήτημα μπαίνει στην ατζέντα της συζήτησης σε μια Ελλάδα που είναι έτσι κι αλλιώς ασφιχτικά πιεσμένη στη μέγενη αυτού του δημόσιου χρέους, και ουσιαστικά χωρίς να αποτυπώνεται πίσω ακόμα και από αυτή τη ρητορική αυτό που σωστά θέσατε, μια συνολικότερη στρατηγική ατζέντα. Ναι. Για το τι θέλουμε και η όποια λύση επιλέγουμε και ο τρόπος με τον οποίο την αναδεικνύουμε, τι τελικά έρχεται να υπηρετήσει. Ναι, βέβαια αυτό, όπως λένε οι υπερασπιστές, να το πούμε έτσι, γλαφυρά του προγράμματος, των συγκεκριμένων αεροπλάνων, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ένα ευχολόγιο ακόμη, δεν έχει προκύψει καν επίσημη συζήτηση πάνω στο θέμα. Αλλά οι υπερασπιστές, να το πούμε έτσι, αυτής της λογικής, λένε ότι μας ανοίγει ένα δρόμο συνεργασίας με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, πάει πακέτο με τον εξυγχρονισμό
τον F-16, που είναι ένα πολύ πιο λογικό πρόγραμμα. Και εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει κάποιες αντιρρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ νομίζω ότι είναι σαφέστατα μια σωστή κίνηση να εξυγχρονιστούν αυτά τα αεροσκάφη, ώστε να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή και να προσφέρουν έτσι, αποτελούν πολύ κομβικό κομμάτι της ελληνικής αποτρεπτικής πρότασης. Κατά συνέπεια πρέπει να τα κρατήσουμε όντως αξιόμαχα όσο γίνεται. Και όντως υπάρχει μια λογική ότι πρέπει να τα βρούμε με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και να μας στηρίξει έναντι της Τουρκίας, αλλά και της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο πάει εξελίσσεται σε αντίπαλο της Ελλάδος από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο νομίζω ότι ούτε και αυτή η λογική στέκει. Δηλαδή πράγματι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα γεωπολιτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτός. Και εν πάση περιπτώσει είναι και άκρως αμφισβητήσιμη αυτή τη στιγμή το τι πολιτική θα ακολουθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Οπότε δεν βλέπω το λόγο αυτής της ταύτισης. Πάντα είναι ότι έχει στρατηγικές επιλογές. Δηλαδή φοβάμαι ότι πάλι θα ταυτιστούμε με τον αμερικανικό παράγοντα σε έναν εξαιρετικά ρευστό κόσμο και θα είναι η λάθος επιλογή. Εδώ σωστά κάνετε και το θέτετε, αλλά υπάρχει ίσως και μία παράμετρος ακόμα την οποία οφείλουμε να συνυπολογίσουμε. Είναι η απόπειρα συνολικά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να διαφοροποιηθεί από τις διαφαινόμενες επιλογές του νέου αμερικανικού παράγοντα, και αυτή είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Η άλλη πλευρά της ιστορίας είναι ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της αντιφατικής διαχείρισης με την οποία συνολικά καταγίνεται η ελληνική κυβέρνηση, είχαμε τις χθεσινές δηλώσεις του Βούτση, ο οποίος ουσιαστικά επιτέθηκε ευθέως στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι όλη αυτή η ρητορική που έχει αναπτυχθεί, ας πούμε, περί πιθανότητας ακόμα και Brexit, δεν είναι μια πραγματική ρητορική η οποία απασχολεί επί της ουσίας στην Ευρώπη, αλλά είναι μια απότερη επιδίωξη των ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν μέσω της Ελλάδας να διεμβολήσουν την Ευρώπη. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν τη λογική του Brexit σε τελευταία ανάλυση, κάνοντας ευθεία επίθεση, χωρίς να ξέρει κανείς πού πατά και πού βαδίζει αυτός ο συλλογισμός. Μπορούμε βεβαίως να υποθέσουμε, διότι είχαμε και το άλλο ευτράπελο των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών, ας πούμε, η επίσκεψη Τσίπρα στην Ουκρανία. Ναι. Και για να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο πράγμα. Κορυφαίο ζήτημα. Δηλαδή, ειλικρινά και εγώ και άλλοι συναδελφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η λογική πίσω από αυτό. Δηλαδή, δεν δείχνει να έχει νόημα, είτε από γεωπολιτικά, διπλωματικά, όπως θέλετε πείτε το. Μία επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή, στον Ποροσέγκο, δηλαδή μία επίσκεψη κυριολεκτικά γροθιά στο μάτι της Ρωσίας, άνευ λόγου και αιτίας αυτή τη στιγμή και χωρίς κανένα ορατό όφελος. Τώρα μακάρι να υπάρχει κάτι πίσω που εμείς δεν το βλέπουμε, που να είναι θετικό για τα εθνικά συμφέροντα, αλλά φαίνεται ειλικρινά, δηλαδή δείχνει μια εκτός λογικής κίνηση από όποια σκοπιά και να το δει κανείς. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν δικαιούμαστε να μην βλέπουμε, διότι προφανώς υπάρχουν πράγματα πίσω, ας πούμε. Υπάρχει για παράδειγμα μια υπερσυγκέντρωση στα πλαίσια των ατομικών σχεδιασμών δυνάμεων στη Λιθουανία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτός ο πολιτικός απόϊχος της επίσκεψης, ο οποίος τελικά ισοδυναμεί με την διασφάλιση πολιτικής στήριξης σε μια νεοναζιστική, ακριβώς, είναι ξέπλυμα, ως προς τη φυσιογνωμία της, ηγεσία της Ουκρανίας, της οποίας ξεπλένει εγκλήματα, τα οποία συντελέστηκαν και σε βάρος του ελληνισμού, του αυτόχθονου ελληνισμού, των ελληνικών πληθυσμών, οι οποίοι υπάρχουν εκεί, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εκεί, δολοφονήθηκαν εκεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων γεγονότων στην Ουκρανία. Και τελικά ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος και από λόγους ιδεολογικούς θα έπρεπε να το αποφύγει και από λόγους στάθμισης εθνικού συμφέροντος είχε κάθε λόγο να το αποφύγει, και βλέπεις τελικά, συνεκτιμώντας και αυτές τις συνολικότερες κινήσεις που επιχειρούνται σε ανατολικό επίπεδο στην Ευρώπη με στόχο και στραμμένη την κάνει, που λέω, για να το πούμε έτσι και περιγραφικά, στη Ρωσία, να λειτουργεί τελικά ως ατζέντης στρατηγικής, η οποία είναι σε εξέλιξη
με ευθύνη και πρωτοβουλία ηγέτη των δυνάμεων στην Ευρώπη, οι οποίες επιχειρούν μέσα από την απόπειρά τους να οικοδομήσουν αυτό το αντιτραμπ μέτωπο, να διαμορφώσουν και στο επίπεδο της στρατηγικής τετελεσμένα γεγονότα. Ναι. Έτσι ώστε με όχημα το ΝΑΤΟ, του οποίου βεβαίως ηγέτητα δύναμη είναι η Αμερική, αλλά δεν είναι η μοναδική η οποία συμμετέχει, διαμορφώνει αποφάσεις και κατευθύνει κινήσεις και επιχειρησιακούς χειρισμούς, με προκάλημα το ΝΑΤΟ και με όχημα το ΝΑΤΟ και με βάση ενδεχομένως τα προϋπάρχοντα επιχειρησιακά σχέδια κλπ. Επιχειρείται μια ιδιότυπη κλιμάκωση και μια δημιουργία τελεσμένων γεγονότων. Και έχει τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι ατζέντης αυτής της στρατηγικής. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, και το λιγότερο, το καλύτερο που μπορώ να πω για αυτή την κίνηση είναι ότι δεν βλέπω τη λογική της. Και μια που θέσατε το θέμα της πολιτικής Τραμπ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα κινούνται με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς και μας εκπλήσουν ακόμη και εμάς, και εμάς εδώ δηλαδή, που έχουμε προσπαθήσει να δούμε λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, και το έχουμε αναφέρει και εδώ, ότι η πολιτική Τραμπ, που είναι μια επιλογή ενός σημαντικότατου κομματιού του αμερικανικού κατεστημένου, το έχουμε ξαναπεί, είναι στο γεωπολιτικό επίπεδο η αποσυσπήρωση της Ευρασίας. Να πάψει δηλαδή η λογική εναντίον όλων που ακολουθούσαν οι μέχρι τώρα Αμερικανοί πρόεδροι και θα ακολουθούσε και η Χίλαρη Κλίντον, και να δημιουργήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα νεοβεσφαλιανό σύστημα που να είναι αυτή ο ρυθμιστικός παράγοντας και να έχουν μια πολιτική διέρη και βασίλευε. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσέγγιση προς τη Ρωσία του Πούτιν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ρήγμα στον συνορωσικό άξονα. Από ό,τι φαίνεται όμως, και αυτό μας εξέπληξε πράγματι, το πρώτο κομμάτι αυτής της στρατηγικής είναι όχι μόνο η αποσυσπήρωση της Ευρασίας ειδικά, γενικά, αλλά και της Δυτικής Ευρώπης ειδικότερα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, στο πλαίσιο της νέας αμερικανικής πολιτικής, αυτό το μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βολεύει πλέον την αμερικανική γεωστρατηγική. Είναι περισσότερο βαρύδι παρά προγεφύρωμα. Δείχνουν λοιπόν να θέλουν να το αποδομήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνάψουν συγκεκριμένες συμμαχικές σχέσεις με κάποια κομβικά κράτη για αυτούς, την Ισπανία και την Ιταλία στο νότο από ό,τι φαίνεται, την Πολωνία στο κέντρο της Ευρώπης, να γυρίσουν τη Γερμανία εκεί που φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι, στη θέση δηλαδή του υποτακτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι του ανταγωνιστή της, του ανταγωνιστή τους. Να θυμηθούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο, αλλά και η Γερμανία ειδικότερα, δεν αποτελούν αυτόνομα γεωπολιτικά μεγέθη. Από μόνοι τους δεν μπορούν να σταθούν στο διεθνές σύστημα. Υπάρχουν χάρη στην αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτού του κόσμου, του αποσταθεροποιημένου, ρευστού, άναρχου θα λέγαμε, που επιδιώκουν να δημιουργηθεί έτσι ώστε να διατηρήσουν να έχουν το προβάδισμα στα διεθνή πράγματα, δεν φαίνεται να θέλουν ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υπήρχε μέχρι σήμερα, προτιμούν κάτι πολύ πιο χαλαρό, ούτε τη Γερμανία να είναι προστατευόμενη μεν από αυτούς, ανταγωνίστριά τους δε στον οικονομικό τομέα αλλά και γενικότερα. Άρα λοιπόν, όσοι εδώ έχουν επενδύσει ακόμη και την ψυχή τους σε αυτό στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, θα πρέπει να αρχίσουν να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι πολύ ισχυροί παράγοντες του δυτικού κόσμου και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς να αποδομήσουν την Ευρώπη και να πρέπει και εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο εθνοκεντρικά. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο δυναμική ανάγνωση των εξελίξεων και σε καμία περίπτωση να ταυτιστούμε με κάποιον από τους δρόντες, γιατί μπορεί να μας συμπαρασύρει μαζί του στην πτώση του. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η σοφή πολιτική για το μέλλον είναι η εθνικά ανεξάρτητη πολιτική και όχι η ταύτιση με υποτιθέμενους ισχυρούς παράγοντες, προεξαρχούσεις δε της Γερμανίας. Και αυτό βεβαίως που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι αυτή η επίθεση στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού που είναι, αν θέλεις, και θεμητό να υπάρχει, διότι είναι αντικειμενικά υπαρκτοί οι όροι που τον καθορίζουν και εν της πράγμαση τον επιβάλλουν, η επίθεση αυτή
γιατί ως επίθεση ουσιαστικά εκδηλώνεται, του αμερικάνικου παράγοντα σε βάρος της Ευρώπης, δεν θα είναι ούτε μόνο πρόσωπη, θα είναι πολυεπίπεδη επίθεση και φυσικά δεν θα είναι με όρους καθηγιασμένου παράγοντα, ο οποίος επιχειρεί, ας πούμε, απλώς να οριοθετήσει από μια διαφορετική βάση συμφέροντα, βλέψεις και στρατηγικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή. Διότι ήδη εδώ έχουμε τουλάχιστον δύο ζητήματα να αναδεικνύονται και τα οποία τουλάχιστον μπορεί κανείς σε αυτή τη φάση να τα επισημάνει, να τα καταγράψει αν με τι άλλο. Το πρώτο είναι ότι έχουμε την επίθεση στο ίδιο το νόμισμα, στο ίδιο το ευρώ και στην ίδια την Ευρώπη, ως την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο σωστά, ως μια θεσμοθετημένη ενοποίηση κρατών, η οποία επιχείρησε αυτό που επιχείρησε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και δεκαετιών. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και μια παρέμβαση η οποία δεν είναι και τόσο αθώα, με επίκεντρο τη Βαλκανική, μια παρέμβαση η οποία επιχειρήθηκε από τον Αμερικανό γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων, τον Ντάνα Ροχραμπάχερ, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος με αφορμή τα Σκόπια και με την αποτίμηση της αντίληψής του ότι είναι μια οντότητα η οποία κακώς υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει αναδιάταξη του χάρτη και τμήμα της να περάσει στην κυριότητα της Βουλγαρίας, ενώ ένα άλλο τμήμα της στην κυριότητα του Κωσόβου, ουσιαστικά στηρίζοντας τις αλβανικές βλέψεις στην περιοχή. Όλο αυτό σηματοδοτεί μια κατάσταση η οποία στα Βαλκάνια, τον οποίο η φλόγα των εντάσεων επί της ουσίας δεν έχει σβήσει ποτέ, υπάρχει κίνδυνος μιας ραγδαίας και ανεξέλεγκτης αναζωπήρωσης, με την Ελλάδα συμπιεσμένη δημοσιονομικά, πολιτικά και εθνικά, και με την κυβέρνησή της η οποία διαχειρίζεται αυτήν ακριβώς τη συμπιεσμένη κατάσταση, να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, να μην ξέρει σε ποιο επίπεδο οφείλει να διατηρήσει στρατηγικές ισορροπίες στους χειρισμούς και μέχρι πού πρέπει να πάνε τα ωριά της. Ουσιαστικά να λειτουργεί ο Πρωθυπουργός ως ατζέντες, χρησιμοποιούμενος σε σχέδια αυτού του είδους, αδιαφορώντας για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα και μπροστά σε ποια προβλήματα θα βρεθεί η χώρα μας, τι θα κληθεί να αντιμετωπίσει η πολιτική της ηγεσία. Είναι μια σύνθετη κατάσταση, ναι, εδώ. Και δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς, γιατί για μένα ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει η Ελλάδα από αυτή τη σπήρα θανάτου που έχει εγκλωβιστεί τα τελευταία χρόνια, είναι ακριβώς να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά. Αλλά αναβάθμιση γεωπολιτική με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ταύτιση με κάποιον από τους μεγαλοπαράγοντες, να το πούμε έτσι, του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Αν δηλαδή κάνουμε το τεράστιο λάθος να ταυτιστούμε με μια γερμανοκρατούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας συμπαρασύρει στην πτώση της. Για να μην μπούμε αυτό που θα έπρεπε να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι η Γερμανία δείχνει ξεκάθαρα ότι λειτουργεί εχθρικά έναντι και εκδικητικά έναντι της Ελλάδος και θέλει να μας εξοντώσει, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ως λαό, ως χώρα, ως οικονομία, τα πάντα. Από την άλλη, κάποιες επίσης κατ' εμέ αφελείς λογικές του τύπου να ζητήσουμε να ξαναγίνουμε κράτος πελάτης των Αμερικανών και να ζητήσουμε προστασία στην Αμερικανική, στη φτερούγα του Αμερικανικού αϊτού, εκτός ότι είναι δουλοπρεπείς, δεν έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι παγκόσμιοι κυρίαρχοι. Γι' αυτό άλλωστε οδηγούνται σε αυτή τη λογική του διέρη και βασίλευε. Πολύ περισσότερο θα θέλανε μια αυτόνομη, αυτόφωτη Ελλάδα που να μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιριακό συνεργάτης τους, για να το πούμε έτσι, σε κάποιες στρατηγικές, ιδιαίτερα να είναι και υπολογίσιμο στήριγμα, έχει σχέσεις με άλλους ισχυρούς παίχτες τόσο της περιοχής όσο και γενικότερα, παρά μια δουλοπρεπή ανύπαρκτη Ελλάδα που να μην την υπολογίζει κανένας και να περιμένει να λάβει εντολές. Αυτό λοιπόν είναι όντως ένα δύσκολο έργο, αλλά νομίζω ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε δηλαδή μια πολύ προνομιακή γεωγραφική θέση. Όπως είπατε και πριν, η περιοχή γύρω μας σε όλο τον ορίζοντα αναμένεται να πάρει φωτιά, και στα Βαλκάνια. Η Τουρκία είναι εντελώς πλέον ανεξέλεγκτη. Οπότε υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Αυτό βέβαια θέλει λεπτές κινήσεις,
θέλει μια αξιόλογη διπλωματία, κυρίως όμως θέλει μια, πάνω απ' όλα ως βάθρο, μια ρεαλιστική ανάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο αλλάζει. Δεν μπορούμε εμείς να λειτουργούμε με τις λογικές που ίσχυαν πριν 10, 15, 20, 25 χρόνια, και κυρίως δεν μπορούμε να λειτουργούμε πλέον ως κράτος πελάτης. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Πέρασε η εποχή της ασφάλειας του δούλου που είχαμε. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Θα πει κάποιος ότι ναι, τώρα που δεν έχουμε λεφτά δεν γίνεται. Ναι, αυτή τη στιγμή ειδικά πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το πώς θα το κάνουμε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ως στρατηγικό στόχο πρέπει να έχουμε αυτό. Εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία, ρόλο μέσα σε αυτό το νέο σύστημα που διαμορφώνεται. Διότι υπάρχει και η άλλη πλευρά και νομίζω ότι πρέπει να την αναδείξουμε. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτές οι αντιφατικές πρωτοβουλίες από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, βλέπουμε από την άλλη μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τη ρητορική η οποία αναπτύχθηκε και έφτασε στο σημείο που έφτασε προεκλογικά και τις αμέσως επόμενες πρώτες μέρες μετά την εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, είχαμε τούτης τις τελευταίες μέρες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα αμερικανοτουρκικά. Είχαμε την επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν, η οποία ήταν μια καλή επικοινωνία, με την έννοια ότι κράτησε αρκετή ώρα και έθεσε επιτάπητος συγκεκριμένα ζητήματα. Είχαμε στη διπλωματική γλώσσα να αποτυπώνεται από τη μεριά της Αμερικής η διαβεβαίωση ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικό στρατηγικό εταίρος και επί της ουσίας έτσι είναι, και όσο σφαιρετζές και αν αποτελεί αυτή η διατύπωση, δεν πάβει να είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Και είχαμε και συγκεκριμένους πρακτικούς βηματισμούς που ακολούθησαν αυτή την επικοινωνία, τη δέσμευση η οποία ήδη υλοποιήθηκε, ο Διευθυντής της ΣΥΑ είναι ήδη στην Άγκυρα, και ένα από τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να κουβεντιάσει είναι το θέμα της τύχης που θα έχει τελικά ο Γκιουλέν με βάση τους ισχυρισμούς της Άγκυρας αναφορικά με τα όσα προηγήθηκαν για το αποτυχημένο πραξικόπημα. Πληροφορίες λένε ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τις επόμενες μέρες πρόκειται να πάει στις ΗΠΑ της Αμερικής για διμερείς επαφές και συναντήσεις. Επίσης στην Άγκυρα πρόκειται να πάει τις επόμενες μέρες ο επικεφαλής των 65 χωρών, οι οποίες έχουν συνασπιστεί σε αυτόν τον υποτίθεται αγώνα, υποτίθεται εντός ή εκτός εισαγωγικών αγώνα ανάδεια των ίσης. Έχουμε δηλαδή σε εξέλιξη μια σειρά διεργασίες στο επίπεδο των σχέσεων ΗΠΑ της Αμερικής και Τουρκίας, τις οποίες το ελληνικό πολιτικό προσωπικό δείχνει να μην τις παρατηρεί, να τις αγνοεί, να τις υποτιμά, να μην έχει επίγνωση της σημασίας τους, να μην έχει επίγνωση των παράπλευρων προβλημάτων που ενδέχεται να ενεργοποιήσουν αυτές οι διεργασίες. Και βλέπεις μία αυτονομημένη σε στρατηγικό επίπεδο διαχείριση, η οποία κανείς δεν ξέρει που οδηγεί και αν έχει ζητούμενα. Ναι, και όπως έχουμε συζητήσει εδώ και σε προηγούμενες φορές, είναι πολύ επικίνδυνη η άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συγκρουστούν άμεσα με την Τουρκία. Έχουμε εκφράσει την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον έχουν οδηγηθεί σε μια λογική αναγκαστική συμμαχία με την Τουρκία. Πολύ απλά αυτή τη στιγμή είναι περίπου αδύνατον να συγκρουστούν μαζί της, γιατί θα προκαλέσουν τέτοια καταστροφή, να το πούμε έτσι, της αρχιτεκτονικής ασφάλειας που έχουν δημιουργήσει, που δεν μπορούν να το κάνουν. Οπότε ό,τι και να τους κάνουν οι Τούρκοι, να κάψουν ζωντανό τον πρέσβη, να το πούμε έτσι, στην Άγκυρα, οι Αμερικανοί θα λένε ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος. Θα αλλάξουν τα πράγματα όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία, όταν και αν σταθεροποιηθεί, όταν εμφανιστεί πλέον ξεκάθαρα το κουρδικό στοιχείο εκεί ως διαμορφωμένος πλέον γεωπολιτικός παράγοντας, και κυρίως όταν και εάν καταφέρει η νέα Αμερικανική Προεδρία με τον πρόεδρο Πούτιν να διαμορφώσουν μια σταθεροποιημένη σχέση, έστω και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Τότε και μόνο θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κοιτάξουν με ρεαλιστικό μάτι την Τουρκία και να δουν αν πράγματι αξίζει να είναι συμμαχός τους ή θα αλλάξουν εντελώς τη στάση τους έναντι αυτής. Όσο δεν γίνονται αυτά, που δεν ξέρω πότε και αν θα γίνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ακολουθούν μια πολιτική κατευνασμού έναντι της Άγκυρας και θα λένε πόσο καλός σύμμαχός μας είσαι, έστω και αν αυτό το πράγμα δεν στηρίζεται πουθενά. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν σε μια εποχή όπου ώρα με την ώρα
και ανεξαρτήτως από το ποιος είναι τελικά ο απόκριφος σχεδιασμός που κανείς μόνο εκ των υστέρων μπορεί να τον διαπιστώσει ενδεχομένως και να τον καταγράψει, το επιχειρησιακό σκέλος του σχεδιασμών που έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού της η Άγκυρα στο Αιγαίο με τον έναν άλλο τρόπο κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται με την έννοια ότι υπάρχουν προκλήσεις τοπικές, αποσπασματικές, επιμέρους, οι οποίες όμως δοκιμάζουν από την άλλη μεριά αντιδράσεις. Και θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε, επειδή το θέσατε πριν και στην κουβέντα μας, η Τουρκία προκαλεί, η Τουρκία κλιμακώνει και είναι προφανές ότι η Ελλάδα αυτό που θα έπρεπε να αναπτύξει είναι μια αποτρεπτική στρατηγική, μια αποτρεπτική πρακτική. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει, τι θα έπρεπε να κάνει, τι θα έπρεπε να κάνει σε επίπεδο διπλωματικό ή σε επίπεδο επιχειρησιακό ακόμα για να λειτουργήσει στο maximum δυνατό επιθυμητό αυτό που λέμε στρατηγική αποτρεπτική απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις με τον τρόπο που αυτές εκδηλώνουν. Νομίζω στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, σε τακτικό επίπεδο υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες. Στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, το βασικό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι η ίδια να καταστεί απρόβλεπτη όσον αφορά τη μελλοντική της συμπεριφορά έναντι των πάντων, ώστε κανείς να μην τη θεωρεί δεδομένη και κανείς να μην θεωρεί δεδομένες τις αντιδράσεις της σε περίπτωση που προκύψει κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία. Και ή δυνατόν να επενδύσει και στη δημιουργία ενός ευρύτερου δακτυλίου απροβλεπτότητας στην περιοχή της, συνάπτοντας, ενισχύοντας τις σχέσεις της με συγκεκριμένα κράτη της περιοχής, τα οποία είτε λόγω επιλογών, είτε κατά ανάγκη, είναι και αυτά απρόβλεπτα όσον αφορά τη στρατηγική τους. Ένα από αυτά είναι η Σερβία, ένα άλλο είναι η Αίγυπτος, ένα άλλο είναι το Ιράν. Βέβαια, εδώ, άμα πει κάποιος για στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν, εδώ στην Ελλάδα πέφτουν να μας φάνε ότι. Γιατί είναι μια δαιμονοποιημένη χώρα, λάθος, είναι μια πολύ ισχυρή χώρα με στενότατες σχέσεις ακόμη και με δυτικά κράτη. Ουσιαστικά, αν το δούμε ρεαλιστικά, είναι μια από τις υποψήφιες ευρασιατικές δυνάμεις αυτού του πολυπολικού κόσμου που διαμορφώνεται. Είναι φύση και θέση αντιτουρκική, πολύ απλά, γιατί και η Τουρκία και το Ιράν διεκδικούν το ρόλο της κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και πολύ απλά δύο καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μα σκάλη, όπως και με την Αίγυπτο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια, είναι φύση και θέση φιλελληνική. Έχουμε αλληλοσυμπληρωματικά οικονομικά συμφέροντα και, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν η νέα Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών επαναεπενδύει σε αυτόν τον οξύ αντιϊρανισμό, ένα από τα καλά της Προεδρίας Ομπάμα ήταν ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα modus vivendi. Δυστυχώς επανεπενδύει σε αυτόν, διότι ένα από τα ζητήματα τα οποία κουβεντιάζονται στις αμερικανοτουρκικές συναντήσεις είναι η αναβίωση αυτού του αντιϊρανικά προσανατολισμένου και σε επιχειρησιακό επίπεδο μετόπου, με ό,τι θα μπορούσε να βγάλει αυτό. Διότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι το Ιράν με την Τουρκία και τη Ρωσία σε αυτό το στάτους τουλάχιστον το γεωπολιτικό που συζητάμε έχουν πρακτικά συμμαχήσει στο πρόβλημα της αντιμετώπισης του Συριακού ζητήματος. Και αυτό το στοιχείο είναι που επιχειρεί να ανακόψει η αμερικάνικη παρέμβαση, βλέποντας μακρύτερα, βλέποντας δηλαδή στο τι θα μπορούσε να δημιουργήσει ως καινούριο γεωπολιτικό δεδομένο η μονιμοποίησή του την επόμενη περίοδο. Είναι μια πλευρά πάρα πολύ σημαντική. Θα έλεγα ωστόσο, ή μάλλον θέλω να ρωτήσω, από αυτά τα διαρκή τζιζ, τα αλλεπάλληλα τζιζ που επιχειρεί η Τουρκία προκαλώντας την Ελλάδα, έχουμε τελικά πείσει ότι διαθέτουμε σε ένα επίπεδο, αν μη τι άλλο, υπολογίσιμο και αξιοπρεπές αυτή τη μη προβλεπτικότητα για τις αντιδράσεις? Δυστυχώς όχι, και αυτό δεν είναι θέμα σημερινό. Διαχρονικά είμαστε πολύ προβλέψιμοι, δεν θα έπρεπε. Ο Κίσιγκερ είχε πει κάποια φορά ότι μια σοβαρή εξωτερική πολιτική και κατ' επέκταση και μια αποτρεπτική πολιτική πρέπει να διαθέτει και ένα λελογισμένο κομμάτι παράνοιας, τρέλας. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να λειτουργείς με τόσο έτσι μετριοπαθώς, με τόση μετριοπάθεια. Καλό είναι. Με τόσο ρεαλισμό και τόση σύνεση. Ακριβώς. Η υπερβολική σύνεση καταλήγει στην τρέλα και είπαμε ένα μικρό κομμάτι έτσι παράνοιας δεν είναι κακό.
Για να το πούμε, να θυμίσουμε πάλι την ιστορική ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, που είχε πει ότι είχε μιλήσει για την πόρτα του φρενοκομείου σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου. Και είχε πει το ιστορικό τότε, αν η Τουρκία περάσει την πόρτα, η Ελλάδα με χαρά θα ακολουθήσει. Έτσι οικοδομούνται οι αποτρεπτικές στρατηγικές. Πρέπει να γνωρίζει ο αντίπαλος ότι αν κάνει κάτι, δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα δε σε βάθος χρόνου. Έτσι ώστε να μην μπαίνει σε μια λογική κόστους προς όφελος. Πολύ απλά. Δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει 100%, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά είναι ό,τι ασφαλέστερο έχουμε, η αποτροπή, για να διασφαλίσει την ειρήνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι προφανές πάντως ότι μέσα από αυτή την πρακτική που υιοθετεί η Τουρκία σε όλα τα μέτωπα του ανταγωνισμού, όπως η ίδια τον έχει οριοθετήσει απέναντι στην Ελλάδα, τα επιτελεία προφανώς και σε επιχειρησιακό επίπεδο έχουν επίγνωστο τι σημαίνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική ηγεσία, θέλοντας να γοητευθεί από την ιδέα ότι ένα εκτεταμένο θερμό επεισόδιο μάλλον αποκλείεται, πρακτικά έχει υποτιμήσει αυτό το διαρκές ροκάνισμα το οποίο επιχειρεί η Τουρκία, πότε στα Ίμια, πότε στο Καστελόριζο, πότε οριοθετώντας ή δεσμεύοντας εκτεταμένες περιοχές του Αιγαίου για παραδεταμένες ασκήσεις κλπ. Δημιουργεί και σταδιακά κλειδώνει μία σειρά από καινούργια τετελεσμένα, τα οποία και σε επιχειρησιακό επίπεδο θα τα χρησιμοποιήσει την επόμενη μέρα, αλλά νομίζω και στην ατζέντα της διπλωματίας έχει τρόπο να τα εντάξει, στο βαθμό που δεν κάνεις τίποτα ως χώρα να ανακόψεις και αυτή τη στόχευση. Ναι. Εγώ θα πω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Προφανώς. Παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν και επιδεινώνονται, ακόμη υπάρχει σοβαρότατο αποτρεπτικό δυναμικό. Δυστυχώς, όπως είπαμε πριν, δεν γίνεται βέλτιστη η αξιοποίησή του. Και δεν μιλάω για τώρα, μιλάω γενικότερα. Επειδή όμως η Τουρκία καθίσταται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη, ολοένα και πιο αναθεωρητική, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι θέμα του Σουλτάνου Ερντογάν, είναι θέμα μετάλλαξης της γεωπολιτικής ταυτότητας της Τουρκίας εν συνόλο. Η τουρκική πρόκληση θα επιδεινώνεται με το πέρασμα των χρόνων, δεν είναι μια ευκαιριακή κατάσταση, άρα χρειάζεται μια βελτιωμένη αποτρεπτική πρόταση απέναντί της. Και αυτό σημαίνει άλλες λογικές. Δεν μπορούμε δηλαδή με τον παλιό τον τρόπο, να το πούμε έτσι. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική αντισάγκυρας. Και αυτή πρέπει να είναι πολύ πιο τολμηρή, πολύ πιο εθνοκεντρική, επαναλαμβάνω. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από ξένους, καλοκάγαθους, γίγαντες να μας σώσουν, είτε αυτοί λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγονται Ρωσία, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν πρόκειται να παρέμβει υπέρ ημών η Ρωσία σε ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο και δεν γίνεται. Σκεφτείτε το, δεν λέμε κάτι παράδοξο. Μέσα σε μια ενδονατοϊκή σύγκρουση να παρέμβει η Ρωσία πρακτικά είναι εκτός γεωπολιτικής λογικής και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έχουμε την παραμικρή στήριξη από τις ευρωπαϊκές χώρες που ακόμη και να θέλανε θα μπορούσαν. Για να το πούμε εδώ τα πράγματα με τον όνομα. Άλλωστε είναι και ιστορικά καταγεγραμμένο ότι σε μια ανατολική σύγκρουση δεν παρεμβαίνει ούτε καν το ίδιο το ΝΑΤΟ. Παραμένει ένας προκλητικός θεατής, πράγμα το οποίο το βιώσαμε και στο παρελθόν με αφορμή τα κορυφαία γεγονότα που οδήγησαν σε εθνικές τραγωδίες, αλλά το βιώνουμε και τώρα. Δηλαδή και αυτές οι προκλήσεις με το ΝΑΤΟ παρόν στο Αιγαίο δεν υπάρχει ούτε καν η αναγκαία σύσταση, ούτε καν βρε παιδιά, αλλά εδώ να σας χτυπήσω στον νόμο, ας πούμε, και βρείτε τα. Ή εν διάθετη περίπτωση ρίξτε λίγο τους τόνους, διότι αυτό που κάνετε δεν βολεύει κανέναν. Ούτε καν σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει, στο επίπεδο της προτροπής, παρέμβαση για να καταλαγιάσουν τα πνεύματα, για να πέσουν οι τόνοι, για να υπάρξει, αν θέλεις, μια περίοδος σχετικά παρατεταμένη ηρεμία στο Αιγαίο, πράγμα το οποίο δεν το επιδιώκει κανείς. Αυτό εμένα που με ανησυχεί είναι το εξής πάντως, ότι σε αυτό το επίπεδο της οργανωμένης απάντησης από τη μεριά της Ελλάδας, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε και να μαζεύουμε την κουβέντα μας σιγά σιγά με αυτό το κομμάτι, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία και διπλωματικής αντιμετώπισης, διπλωματικής διαχείρισης από τη μεριά της Ελλάδας των τετελεσμένων τα οποία επιχειρεί να δρομολογήσει η Τουρκία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος,
η συνθήκη της Λοζάνης ουσιαστικά οριοθέτησε τα δικαιώματα της Ελλάδας μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με δεδομένο το κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή, όπου είχε ήδη δημιουργηθεί η κομμουνιστική Ρωσία, τα πράγματα βέβαιναν για την δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης, και με βάση αυτές τις προβλέψεις εκείνης της εποχής επιχειρήθηκε να οριοθετηθεί το δικαίωμα το κυριαρχικό της Ελλάδας, θεωρώ σε καλά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, τα οποία εάν υλοποιούνταν ακόμα και σήμερα θα βγαίναμε πρακτικά ωφελημένοι. Η συνθήκη της Λοζάνης όμως είναι μια συνθήκη την οποία η Τουρκία την παραβίασε στην Ήμβρο και στην Τένοδο ήδη από το 1926. Η συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε ότι το αυτοδιοίκητο των περιοχών θα εξασφαλίζονταν μονάχα από αυτόχθονες πληθυσμούς, δηλαδή από τους Έλληνες κατοίκους. Ήδη 3 χρόνια μετά είχε βιαστεί η συνθήκη της Λοζάνης στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Η Ελλάδα ουδέποτε αντέδρασε σε αυτό το βιασμό, ούτε και σήμερα, όπου έχεις μια κατάφορα αναθεωρητική Τουρκία, επιχειρεί να θέσει θέμα ότι ποιος μιλάει. Δεν έχουμε παραβιάσει από την επόμενη μέρα. Και οφείλω ως χώρα να απαιτήσω να επιβληθεί σεβασμός σε όλα όσα δεν υπήρξε εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Και το αναφέρω αυτό ως παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο η Ήμβρος και η Τένεδος. Ίσως να κουβεντιάσουμε και άλλα παρακάτω, και άλλα ζητήματα. Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Γιατί αυτή η απάθεια? Γιατί αυτή η απροθυμία? Ακόμα και τα διεθνώς θεμελιωμένα ωφελήματα να μην αναδεικνύονται ως ζητήματα στους διεθνείς οργανισμούς που να φέρεις τα πάνω κάτω στην ατζέντα, να αναδείξεις του ποιος είναι πρωταγωνιστής, να αναδείξεις ποιος έχει το δίκαιο με το μέρος του και ποιος δρομολογεί μία απόπειρα της διαρκής παραβιάσης και την ανομία, να αντιμετατρέψει ένεκα της δικιάς μου της σιωπής και της ανοχής σε δίκαιο το οποίο αύριο θα κληθούν κάποιοι να το συνυπολογίσουν στις αποφάσεις τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, έτσι μια που θέσατε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αλλά όντως από την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής στην Ελλάδα επευλήθηκε ένα μεταφυσικό μέγεθος, ανορθολογικότατο, το οποίο είναι η περιβόητη ελληνοτουρκική φιλία που μας δυναστεύει από τότε μέχρι σήμερα. Το γιατί και πώς συνέβη αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δύσκολα μπορούμε να την εξετάσουμε εμείς, όλο στο εύρος και βάθος. Θα λέγαμε ότι σε κάποιο βαθμό ήταν και φυσιολογικό λόγω του τραύματος του τεράστιου που άφησε η μικρασιατική καταστροφή. Ήταν δηλαδή ένας, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν το αρνητικό της μεγάλης ιδέας η φαντασίωση περί της ελληνοτουρκικής φιλίας. Δυστυχώς, ενώ έχει μια λογική έτσι εξήγηση για τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, σήμερα επιβιώνει ως ένα φαντασιακό τερατούργημα. Δεν είμαι αντιτούρκος αν περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό κανενός. Αντιθέτως, η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα με την Τουρκία είναι δύο ανταγωνιστικές χώρες. Δηλαδή, το γεωσύστημα μέσα στο οποίο συνυπάρχουμε, όπως έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των αιώνων και των συνεχών συγκρούσεων και των επιδράσεων και ξένων δυνάμεων, μεγάλων δυνάμεων, έχει δημιουργήσει ένα ασταθέστατο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει μέσα σε αυτό το ασταθές σύστημα δύο φύση ανταγωνιστικών χωρών να μπορέσει να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη, σημαίνει ότι το λιγότερο, αντικειμενικά λιγότερα ισχυρό κομμάτι, η Ελλάδα, που είναι και το μια χώρα που θέλει τη διατήρηση του status quo, να έχει κάποια μορφή στρατιωτική υπεροχή έναντι του μεγαλύτερου κομματιού που είναι η Τουρκία και που είναι και αναθεωρητικό κράτος πάλι για διάφορους λόγους. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, και όπως είπατε και εσείς, δεν γίνεται κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό γιατί επικρατούν πολυπίκυλες ιδεολειψίες οι οποίες στηρίζονται πάνω σε αυτή τη φαντασίωση της ελληνοτουρκικής φιλίας, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει, όχι γιατί οι Τούρκοι είναι κακοί, όχι γιατί στην Τουρκία κυβερνούν οι κακοί άνθρωποι, πολλό δε μάλλον γιατί ο τουρκικός λαός είναι κακός, αλλά γιατί η ιστορική δυναμική οδήγησε τη διαμόρφωση δύο χωρών με ανταγωνιστικές
με ανταγωνιστικές γεωπολιτικές ταυτότητες. Οπότε καταλήγουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν, χρειάζεται ρεαλιστική ανάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Οι ελληνικές ελίτ δεν θέλουν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω γιατί. Νομίζουν ότι θα τους καλύψουν κάποιες ξένες δυνάμεις. Δυστυχώς, σημαντικότατο κομμάτι των ελληνικών ελίτ συνειδητά προωθεί ξένα συμφέροντα και όχι ελληνικά, όσο ευρία έννοια και να δώσεις στον όρο ελληνικά. Οπότε διαμορφώνεται μια επικίνδυνη κατάσταση. Φοβάμαι ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει, θα εμποδίσει την υλοποίηση ή έστω και τον σχεδιασμό ρεαλιστικών αποτρεπτικών στρατηγικών και κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου είναι πολύ πιθανόν, εγώ θα έλεγα πάρα πολύ πιθανόν, να οδηγήσει όχι σε θερμό επεισόδιο, να οδηγήσει σε εκτεταμένη πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, παρόλο που υποτίθεται ότι οι στρατηγικές θα είναι για αποφυγή αυτού του ενδεχομένου δια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης κλπ. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου η Τουρκία, πέρα από τον έντονα και πεσματικά αιμονικό αναθεωρητισμό της, επιχειρεί και με αυθαίρετο τρόπο να ερμηνεύσει ακόμα και την ανθιπολεπτομέρεια στις διεθνούς κύρους συμφωνίες, προκειμένου να καρποθεί τα μέγιστα δυνατά ωφελήματα σε βάρος της χώρας. Έχουμε την ίδια στιγμή την Ελλάδα να μην επιχειρεί να απαιτήσει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Γρυβά. Στα πλαίσια αυτής της απόπειρας της Τουρκίας, του μεγαλοειδετισμού της και της εμφανούς πλέον προσπάθειά της να μετατραπεί σε ένα ιμπέριο με δυνατότητα υπερπεριφερειακής επιχειρησιακά παρέμβασης και δράσης, αντιλαμβάνεστε ότι, και βεβαίως συνεκτιμώντας τις αλλαγές που έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα πλεονεκτήματα που της δίνει η συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά. Μία συνθήκη την οποία, ωστόσο, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Ρωσία την προηγούμενη περίοδο προσπάθησε να σύρει την Τουρκία στο να κάνει το μοιραίο λάθος όταν έκανε τις διελεύσεις χωρίς να υποστείλει τη ρωσική σημαία από τα Δαρδανέλια. Ωστόσο δεν το έκανε ο Ερντογάν το μοιραίο λάθος, με αποτέλεσμα να μην έχει βρει τυπικά την πρόφαση η Ρωσία να γύρει θέμα Μοντρέ, αν και η συμφωνία έχει λήξει γιατί είχε 20ετή διάρκεια. Η Τουρκία ήδη έχει παραβιάσει τις προβλέψεις της στον επανεξοπλισμό των στενών, ας πούμε, ενώ συνεχίζει να προβάλλει όρους για ζητήματα τα οποία αφορούν τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, γιατί και το καθεστώς της Λίμνου και της Σαμοθράκη μέσα από το Μοντρέ διέπεται πλέον, έχει ξεφύγει από τα δεδομένα της Λοζάνης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: η Ελλάδα στα πλαίσια αυτά του αναδιατασσόμενου κόσμου στην ευρύτερη περιοχή θα είχε στρατηγικά ενδιαφέρον επικαλούμενοι παραβιάσεις οι οποίες έχουν ήδη συντελεστεί στη συνθήκη από τη μεριά της Τουρκίας να διερευνήσει δυνατότητα συμμαχιών στρατηγικών τέτοιων ώστε να πυροδοτήσει την ανάγκη επανεξέτασης των προβλεπομένων της συνθήκης του Μοντρέ σε βάρος πλέον της Τουρκίας? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε ένα θέμα διεθνούς δικαίου που δεν τα γνωρίζω και καλά κιόλας, δεν είναι η ειδικότητά μου το διεθνές δίκαιο, αλλά στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο και δεδομένου ότι η συνθήκη του Μοντρέ είναι αυτή που ρυθμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ρωσοτουρκικές σχέσεις και πίσω από τις όποιες συνθήκες το μεγάλο πρόβλημα της Ρωσίας λέγεται Τουρκία ιστορικά και θα συνεχίσει να λέγεται, ακόμη και αν στη θέση της Τουρκίας δεν ήταν η Τουρκία που έχει ιστορικά κακές σχέσεις. Και μέσω του Μοντρέ ο φυλακισμένος στόλος στην Ουκρανία, στην Κριμαία, ας πούμε. Η Ρωσία παραδοσιακά, πολλό δε μάλλον η Ρωσία που θέλει να λειτουργήσει ως δύναμη, κυρίαρχη και αυτή δύναμη στον διαμορφούμενο πολυπολικό κόσμο, θέλει μια
αξιόπιστη έξοδο προς την Ανατολική Μεσόγειο. Προσέξτε, όχι προς τις ωκεάνιες, ανοιχτές ωκεάνιες εκτάσεις. Η Ρωσία δίνει τεράστια έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ περισσότερο από ότι στον Ινδικό ωκεανό, θα λέγαμε. Οπότε είναι θέμα χρόνου να εμπλακεί εκ νέου σε έναν οξύτατο ανταγωνισμό με την Τουρκία. Και γι' αυτό και για μια σειρά από άλλους λόγους που ξεφεύγουν από τη συζήτησή μας, η Ελλάδα θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να επενδύσει σε μια μακρόπνοη, σπονδυλωτή, θα λέγαμε, στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία. Είναι στην Ελλάδα αυτό ακούγεται περίπου σε έγκλημα καθοσιώσεως, γιατί θα λεχθούν οι γνωστές ανοησίες, δεν θα μας αφήσουν οι Αμερικανοί, οι ανήκομες ναυτικές δυνάμεις στη Δύση και οι διάφορες άλλες, τα διάφορα άλλα φλιναφήματα αυτού του είδους. Αλλά σε βάθος χρόνου, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό όραμα όσον αφορά τη συνεργασία μας, νομίζω ότι η Ρωσία είναι το νούμερο ένα, και ένας από τους λόγους είναι αυτός που είπατε. Με κανέναν τρόπο όμως αυτή η συνεργασία δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτή τόσο από εμάς, όσο από τη Ρωσία, όσο και από άλλους, ως μετάβαση ιδιοκτησίας. Δηλαδή να φύγουμε από κράτος πελάτης της όποιας Δύσης και να γίνουμε κράτος πελάτης της Μόσχας. Αυτό θα ήταν, εκτός από άθλιο, θα ήταν και απλά λάθος όσον αφορά τη γεωπολιτική του λογική. Άλλο πράγμα η συνεργασία, άλλο πράγμα μια πελατειακή σχέση. Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη όχι της επιλογής αφεντικού, αλλά κυρίως μιλάμε για την ανάγκη του να χτίζεις θέσεις προσβλέποντας το μέλλον, κάνοντας το απλό και το αυτονόητο, διεκδικώντας τα συμφωνηθέντα να τηρούνται, και στο βαθμό που τα συμφωνηθέντα αφορούν την εθνική σου υπόσταση, την άσκηση της κυριαρχίας σου, την προσβολή του πληθυσμού σου, τις βλέψεις που σχετίζονται ακόμα και με την εδαφική σου την ακεραιότητα, οφείλεις, αν μη τι άλλο, αυτή να είναι η ναυαρχίδα που θα σηματοδοτεί τη στάση σου και τους χειρισμούς σου στη διεθνή διπλωματία, αν αυτό συμπίπτει. Να σου δημιουργεί προϋποθέσεις, να οικοδομήσεις, έχοντας δικό σου στρατηγικό σχεδιασμό και στόχευση, και μελλοντικές συμμαχίες, είναι προφανώς το ευθέω. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει γιατί προσωτερίζεσαι αυτόν και αρνείσαι εκείνον, αν κάνεις το αυτονόητο. Απαιτήσεις την τήρηση του διεθνούς δικαίου στο βαθμό που σε αφορά και αγγίζει τη χώρα σου. Σωστό. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή Πράσινη Γραμμή έφτασε στο τέλος της, από μένα και τον κύριο Γρίβα. Καλή σας νύχτα, θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα.